Είναι ο Ανδρέας, ο Μουτζουρούλιας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα, καλημέρα, καλώς ήρθες στον Focus FM. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πραγματικά δεν ξέρω τώρα από πού να το πιάσουμε. Ξέρεις τι, πάμε λίγο έτσι, στον απόϊχο της επίσκεψης Μηταράκη σε Πακιστάν και Μπαγκλαντές. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Εντάξει, πρόκειται για μια συμφωνία η οποία είναι εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων και θα πρέπει να λέμε ότι ο κ. Μητσοτάκης έστειλε τον κύριο Μηταράκη εκεί. Δεν πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ Μηταράκη Προφανώς. και Ιμράν Χαν. Προφανώς. Πρέπει να το δούμε ξεκάθαρα. Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης στέλνει ξανά το μήνυμα στους Πακιστανούς να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να ενθαρρύνει τον επικισμό της πατρίδας μας με παράνομους μετανάστες και ειδή με Πακιστανούς, οι οποίοι ξέρουμε ότι οι Πακιστανοί έχουν μια τεράστια στρατηγική, γεωπολιτική και οικονομική συμμαχία με την Τουρκία. Επίσης, βλέπουμε ότι αυτή η φιλοπακιστανική στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη θεωρώ πως αναμφίβολα θα θέσει σε δοκιμασία τις σχέσεις μας με την Ινδία. Πολύ Γιατί πρέπει σωστά. να γνωρίζουμε ότι η Ινδία, η οποία είναι μια τεράστια πυρηνική δύναμη, μια χώρα που έχει γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή και αντίθετα με την Τουρκία και το Πακιστάν, θέλει συμμαχία με την Ελλάδα. Θέλει και στρατιωτική συμμαχία και οικονομική συμμαχία. Και εμείς τι κάνουμε, δίνουμε άδεια σε εθνικιστές, ακραίους ισλαμιστές Πακιστανούς να κάνουν διαδηλώσεις έξω από την ελληνική πρεσβεία Τα είδαμε, και την υπόθεση του Κασμίρ. τα είδαμε. Τα είδαμε, βέβαια. Να κάνω μια Είναι ερώτηση. πραγματικά εξοργιστικές εικόνες. Ναι, να κάνω μια ερώτηση λίγο έτσι για να το καταλάβουμε, να το πούμε απλά και κατανοητά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε μια υποψήφια σύμμαχο, μια χώρα, πυρηνική δύναμη, η οποία λέγεται Ινδία. Ακριβώς. Τι θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει στο Αιγαίο, ποια είναι η εκτίμησή σου, εάν στην πλάτη μα είχαμε μια Ινδία? Κοιτάξτε, σε συνομιλίες που έχω το τελευταίο διάστημα και με δημοσιογράφους από την Ινδία, αλλά και με στρατηγούς, και πριν ένα χρόνο είχα πάρει συνέντευξη από ένα σημαντικό στρατηγό, ένα αποστρατεία, ο Ναι. οποίος είναι σύμβουλος και στενός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, οι Ινδοί μου έχουν πει το εξής. Τα τελευταία χρόνια το Πακιστανικό πολεμικό ναυτικό διεξάγει συνεχώς ασκήσεις με το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Οι Ινδοί τι προτείνουν, τι μας λένε. Ως αντιστάθμισμα, μας προτείνουν να έρθει και το Ινδικό πολεμικό ναυτικό στην περιοχή μας, Αυτό ρωτάω. να διεξάγουμε ασκήσεις και με αυτόν τον τρόπο θα στείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας προς την Τουρκία και προς το Πακιστάν. Πόσο ισχυρό είναι το Ινδικό ναυτικό, μπορούμε, έχεις μια έτσι, εικόνα να μας δώσεις? Τι... Το Ινδικό ναυτικό είναι από τα ισχυρότερα αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Πλέον ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός νέου αεροπλανοφόρου, δικό τους αεροπλανοφόρου κατασκευάζουν οι Ινδοί, γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαν ένα, το οποίο ήταν ρωσικής κατασκευής, το έχουν αγοράσει από τη Ρωσία. Έχουν πάρα πολλά πολεμικά πλοία. Διεξάγουν συνεχώς ασκήσεις στα πλαίσια μιας συμφωνίας που λέγεται Quad με την Αυστραλία, με την Ιαπωνία και με τις ΗΠΑ. Έχουν πολεμικά πλοία τα οποία τα έχουν φορτώσει, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, με οπλικά συστήματα και με πυράβλους τελευταίας τεχνολογίας. Έχουν τους πυράβλους κρούσης Μπράμος, οι οποίοι πυράβλοι αυτοί είναι Ινδορωσικής κατασκευής, αλλά πλέον οι Ινδοί έχουν το know-how για την κατασκευή των συγκεκριμένων πυράβλων, οι οποίοι πυράβλοι μπορούν να λοκάρουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις. Είναι ένα σύγχρονο πολεμικό ναυτικό, το οποίο μπορεί να ενισχύσει και να βοηθήσει τη χώρα μας. Και μπορεί Όπως αυτό να... επίσης, Ναι, ναι. ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε. Όπως επίσης, μπορούμε να διεξάγουμε με τους Ινδούς ασκήσεις αεροπορικές, διότι μην ξεχνάμε πως η Ινδία έχει τα μαχητικά Ραφάλ, τα οποία και εμείς τα αποκτήσαμε πριν λίγες Άρα ημέρες. μπορούμε να αποκτήσουμε, να κερδίσουμε λίγο και σε know-how εκεί πέρα σε αυτή την Και περίπτωση, στο γιατί τα έχουμε. know-how, αλλά το κυριότερο για μένα, το σοβαρότερο, είναι να στείλουμε ένα μήνυμα αποφασιστικότητας. Έτσι, έτσι, Και γιατί... οι Ινδοί θέλουν να ξέρετε ότι βλέπουν τη χώρα μας ως μια πύλη στην Ευρώπη. Γιατί από τη μία, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Κίνα μέσω του δρόμου του μεταξιού, μέσω του Belt and Road, έχει δημιουργήσει έναν άξονα με χώρες της Κεντρικής Ασίας και κυρίως με την Τουρκία και το Πακιστάν. Και οι Ινδοί από την άλλη θέλουν να δημιουργήσουν έναν άλλον δρόμο, ο οποίος θα περνάει και από την Ελλάδα. Και μας βλέπουν ως μια πύλη. Δηλαδή, δεν μιλάμε μόνο για μια συμμαχία Και θα παρακάμπτει την στρατηγική Τουρκία, και πολιτική. έτσι. Θα παρακάμπτει την Τουρκία ο δρόμος που θέλουν να Ακριβώς. δημιουργήσουν. Ο κύριος στόχος είναι να παρακάμψει την Τουρκία, να περνάει από Σαουδική Αραβία, από Ηνωμένα Αραβικά Από κάτω. Εμμυράτα, από Ισραήλ και να έρχεται στην Ελλάδα. Και να έρθει στην Ελλάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας νέος δρόμος που το συζητούν Ινδία και Αμπουντάμπη και αυτή τη στιγμή βρίσκεται, οι συζητήσεις είναι προχωρημένες και ελπίζω, θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική κυβέρνηση
θα δει με καλό μάτι. Αλλά όταν συνάπτει συμφωνίες με μια ισλαμιστική χώρα, η οποία προωθεί τις νεθωμανικές φιλοδοξίες του Ερντογάν, τότε πώς η Ινδία θα μας πάρει σοβαρά. Ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εγώ θα πω σε αυτό που λες, σκεπτόμενος έτσι απλά και λογικά, ότι αν συνάψουμε αυτή την συμφωνία και πούμε ότι θα έρθουν για να κάνουμε αυτές τις ασκήσεις, αυτές οι ασκήσεις δεν θα γίνουν σε 6 χρόνια. Αυτές θα γίνουν σε 3 μήνες. Θα φύγουν τα αεροπλανοφόρα, θα φύγουν τα σκάφη, θα φύγουν τα ραφάλ, θα έρθουν εδώ πέρα και θα κάνουμε ασκήσεις. Και αυτό αυτομάτως είναι απάντηση ότι μαζί μας, παιδιά, έχουμε ένα γίγαντα πίσω μας. Ένα γίγαντα ο οποίος θέλει να δημιουργήσει και αυτό το καινούριο δρόμο. Και όπως το λέμε στο χωριό, αγαπητέ Ανδρέα, είναι game changer αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Αλλάζει τα δεδομένα. Ακριβώς. Μιλάμε για την τέταρτη χώρα στον κόσμο σε στρατιωτική δύναμη. Έτσι. Έτσι. Είναι πυρηνική δύναμη και είναι μια χώρα η οποία δεν μας βλέπει μόνο γεωπολιτικά για το συμφέρον της, αλλά μας βλέπει και φιλικά, πολιτισμικά, πολιτιστικά. Οι Ινδοί μας συμπαθούν πάρα πολύ για τον πολιτισμό μας, για την ιστορία μας. Μας έχουν πολύ ψηλά. Γιατί είναι μια χώρα μας, με εξίσου με ένα τεράστιο πολιτισμό που χάνει στα βάθη των αιώνων. Βέβαια. Και από την άλλη, εμείς θέλουμε να κάνουμε μια συμφωνία με μια χώρα η οποία στην ουσία προωθεί την ατζέντα της Τουρκίας. Γιατί μην γελιόμαστε. Αυτή τη στιγμή μπορεί η Τουρκία να μην έχει πάρει θέση για αυτή την επίσκεψη του κ. Μηταράκη, αλλά είναι μια χώρα αυτή τη στιγμή η οποία χαίρεται. Βέβαια χαίρεται. Συμφωνία. Τρίβει τα χέρια. Στην ουσία δίνουμε νομιμοποίηση τις παρόμοιες ενέργειές τους. Και να πω κιόλας έτσι ότι στα βάθη των ένων να το ψάξουμε, ο μεγάλος στρατιλάτης, ο μεγάλος Μέγας Αλέξανδρος έφτασε μέχρι και την Ινδία, έτσι. Ακριβώς. Έφτασε μέχρι και την Ινδία. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό αυτό το θέμα, γιατί έχει πάρα πολλές προεκτάσεις. Πάρα πολλές προεκτάσεις και απαιτούνται. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Μίλησε ο κ. Μηταράκης για τη συμφωνία με το Πακιστάν και είπε ότι εμείς δήθεν θα διώξουμε τους παράνομους μετανάστες στην Ελλάδα. Η πακιστανική κυβέρνηση στην ανακοίνωση που έβγαλε δεν αναφέρεται σε καμία τέτοια συμφωνία. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρουμε στην Ελλάδα, ξέρουν οι ελληνικοί ελεκτικοί μηχανισμοί ποιοι είναι οι παράγοντες μετανάστες στη χώρα μας. Όχι, βέβαια. Μα ακόμα και οι Πακιστάνοι δεν είναι από τη Συρία. Δεν έχουν χαρτιά. Άρα ποιους θα διώξουμε. Όχι, είναι δυστυχώς είναι κοροϊδία. Ο τρόπος με τον οποίο έχει πολλά κενά. Έχει πάρα πολλά κενά. Προφανώς την καταδικάζουμε διότι. Να σας πω κάτι άλλο. Για ποιο λόγο, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε μετανάστες στην χώρα μας, που προσωπικά εγώ δεν θέλω άλλους και θέλω να φύγουν όσοι είναι παράνομοι, για ποιο λόγο να πάρουμε από το Πακιστάν. Θα μπορούσαμε να πάρουμε από κάποια άλλη χώρα. Δεύτερον, για ποιο λόγο δεν ενισχύουμε, δεν βοηθάμε τους Έλληνες νέους ανέργους. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο να συνδράμουμε και να ενισχύσουμε και την Τουρκία και το Πακιστάν και αυτή τη ΜΚΟ. Γιατί κακά τα ψέματα, τα ανβάσματα αυτά θα επιστρέφουν στο Πακιστάν. Και το Πακιστάν τι κάνει τα τελευταία χρόνια. Στέλνει μετανάστες σε όλη την Ευρώπη μαζί με την Τουρκία και αυτοί οι μετανάστες στέλνουν εμβάσματα πίσω στο Ισλαμαμπάντ και το Ισλαμαμπάντ ενισχύει την αμυντική του βιομηχανία. Είναι ένα σχέδιο που έχουν βέβαια. Και το Πακιστάν και η Τουρκία. Βέβαια. Να δω πότε θα ξυπνήσουμε να το καταλάβουμε τέλος πάντων και να αλλάξουμε ρότα. Ελπίζω, κοιτάξτε να δείτε, ελπίζω πως είπε ο κ. Μηταράκης ότι αυτή η συμφωνία, όχι με τον Μπαγκλαντές, με τον Μπαγκλαντές έχουμε υπογράψει. Ναι. Ελπίζω, είπε ότι η συμφωνία με τον Πακιστάν θα περάσει τη Βουλή. Το θέμα είναι εκεί να δούμε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, το τι θα πράξουν. Τι θα πράξουν. Ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά εκεί θα Ανδρέα, δούμε. Τι θα πράξουν. Τι θα πράξουν. Πιστεύω θα ψηφίσουν, ξεκάθαρα. Εννοείται. Στο Μαντρί. Αλλά και θα δούμε ποιοι είναι οι πατριώτες και ποιοι δεν είναι. Τίποτα δεν θα δούμε. Θα δούμε ξανά για ακόμα μία φορά μία υποταγή του πατριωτισμού που ισχυρίζονται ότι έχουν, γιατί εγώ δεν το πιστεύω πλέον, στο κόμμα. Στο κόμμα, ξεκάθαρα. Και πέρα από τον κύριο Μπελόπουλο και την ελληνική λύση, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει πάρει θέση. Και κανένα βουλευτή από αυτά τα κόμματα. Να πω ότι λες αυτό ψέματα. Είναι λίγο περίεργο. Αυτό είναι. Να πω, μα είναι εκ των πραγμάτων. Υπάρχει μια ομερτά σε όλα τα θέματα. Είτε είναι εθνικά, είτε είναι θέματα οικονομίας, είτε είναι θέμα ακριβώς. Κορονοϊού, διαχείρισης της ιστορίας αυτής, είτε οποιοδήποτε άλλο σημαντικό για τη χώρα. Η γραμμή είναι κοινή. Μαλώνουν μόνο προγραμματισμένα σε κάποια εύκολα. Δήθεν εύκολα, γιατί κανένα εύκολο δεν είναι θέμα εύκολο. Όταν μιλάμε για την παιδεία, για παράδειγμα. Υπάρχουν, αλλά γίνονται κάποιοι καυγάδες απλά για να γίνονται. Τέλος πάντων, πάμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, Ανδρέα Μουτζουρούλια. Τι είναι αυτή η ιστορία με την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία η οποία θέλει, λέει, να γίνει απόσχηση της Δυτικής Θράκης. Ναι, είναι ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο πριν 2 μέρες το έφερα στη δημοσιότητα. Ναι, είναι μια οργάνωση, μια πολιτική οργάνωση η οποία μέσα, να ξέρετε, η πρόεδρος του κόμματος της οργάνωσης βασικά είναι η Πρωθυπουργός Σκωτίας. Και δεν βλέπω καμία αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση να στείλει κάποια επιστολή, μια μάλιστα. Αντίδραση. Η οποία αυτή η οργάνωση έκανε retweet την ανακοίνωση του κόμματος DEB. Ναι. Για όσους φίλους δεν γνωρίζουν, το κόμμα DEB είναι
έχει τη βάση του στη Θράκη, εξυπηρετεί τα, πολιτικά, τα τουρκικά συμφέροντα και το οποίο ο ΔΕΠ στις ευρωεκλογές είχε κατέβει, είχε βγει πρώτος στην περιοχή, στη Θράκη μας. Μάλιστα. Και κανείς τότε με ελάχιστες περιπτώσεις δεν σχολίασε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Ναι. Λοιπόν, στο retweet αυτή η οργάνωση ανέφερε ότι το ελληνικό κράτος καταστέλει τη μουσουλμανική τουρκική μειονότητα, τόσο εισαγωγικών φυσικά για μας, μειονότητα της Δυτικής Θράκης. Και πρέπει να σταματήσει αυτή η καταστολή. Και επίσης η ανακοίνωση αναφέρει ότι εμείς εκφράζουμε τη συμπαράσταση στην τουρκική Ένωση Ξάνθης. Τρομερό. Ευρωπαϊκή οργάνωση. Τρομερό. Και δεν έχουμε αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Τρομερό. Δεν εστάλλει μια επιστολή και να πει τι είναι αυτά, ρε παιδιά, το πούμε έτσι απλά. Τι είναι αυτά που γράφετε, για ποιο λόγο εμπλέκεστε στα εσωτερικά μας ζητήματα. Αυτό, φίλες και φίλοι, το οποίο αναλύει τώρα ο εξαιρετικός συναδελφός και το έφερε ο ίδιος στη δημοσιότητα και του αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, είναι για μένα, αν μπορούσα να βάλω ένα τίτλο, θα έλεγα Εθνική Προδοσία. Ακριβώς. Το ότι δεν μιλάει κανένας, δηλαδή βγήκαν οι Σκοτσέζοι, κάνανε retweet του τουρκόφωνου ντεμπ, τέλος πάντων, εκεί πέρα από αυτή την γραφιά που είναι η αρχηγός. Το τουρκικά συμφέροντα, ακριβώς. Ναι. Και δεν έχει υπάρξει αντίδραση ούτε από τον τουρκοφάγο Δένδια, ούτε από τον πολύ κύριο Μητσοτάκη, ούτε από κανέναν. Μα να σας πω κάτι. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε στη Θράκη που κανείς δεν μιλάει για αυτό το θέμα. Με ελάχιστες περιπτώσεις όπως το κανάλι σας, στο ραδιοφωνικό σταθμό, στο ΑΛΕΠ, ο κ. Βιολέπος ή κάποιοι άλλοι. Ναι. Δεν ασχολούμαστε με αυτό το ζήτημα. Σε λίγα χρόνια, εγώ αυτό γράφω σε αναλύσεις μου, μπορεί να είμαι περιβολικός, αλλά αυτό το πιστεύω. Σε λίγα χρόνια, εάν εξακολουθούμε να είμαστε αδιάφοροι, θα δούμε κοσοβοποίηση της περιοχής. Και στο Κόσοβο αυτό ακριβώς έγινε. Έτσι. Αυτό ακριβώς έγινε. Δεν δίνουμε καμία σημασία, αφήνουμε το προξενείο να αλώνει στην περιοχή. Αυτό το προξενείο. Πόσα χρόνια το ακούμε αυτό το προξενείο, ότι αλωνίζει στην περιοχή. Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που είναι στην Νέα Δημοκρατία, είναι στο Κινάλ, είναι στο Κουκουέ, είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, και όπως είπατε κι εσείς, κάνουν συγκεντρώσεις. Χθες εδώ βγήκε αποκάλυψη των φόρων. Ακριβώς. Υποτίθεται ότι έχουν ορκιστεί πίστη στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο Ελληνικό Σύνταγμα και ταυτοχρόνως κάνουν συναντήσεις με προσώπους του τουρκικού κοινοβουλίου και με τον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου και εμείς. Η κυβέρνηση, η ελληνική κυβέρνηση και το ελληνικό ΙΠΕΞ δεν κουνάει ούτε ένα αυτή, δεν τραβάει ούτε ένα αυτή. Υπάρχει σχέδιο και πολύ φοβάμαι γιατί αυτά συνδέονται. Ξέρετε, δεν έχουν Πακιστανοί, τόσες χιλιάδες Πακιστανοί στην Ελλάδα, προφανώς τα επόμενα χρόνια θα φέρουν και τις οικογένειές τους. Αυτό το συζητούσαμε. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχα γράψει ένα άρθρο προχθές, όπου ανέφερα ότι είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1950. Όπου το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ζητήσει εποχικούς εργάτες ή εργάτες για την προσεφαρμογία και αυτοί μετέπειτα Πακιστανοί φέραν και τις οικογένειές τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο πιστεύω θα γίνει και με εμάς. Πρώτον. Δεύτερον, όταν μιλάμε για μουσουλμάνους, μιλάμε ότι κάνουν 5 και 6 παιδιά. Έτσι, το ξέρουμε όλοι. Ποιος μου λέει μετά από κάποια χρόνια, μετά από 10-20 χρόνια, από τη μία η μειονότητα πάνω στην Θράκη, οι οποίοι λένε κάποιοι από αυτούς ότι υποστηρίζουν την Τουρκία και οι μουσουλμάνοι οι οποίοι θα έχουν επικύσει στη χώρα μας, ποιος μου λέει ότι δεν θα συνεργαστούν και δεν θα κάνουν το μουσουλμανικό κόμμα. Δεν ξέρω, είναι όλα αυτά πραγματικά, μεταξύ τους. Πραγματικά, δεν ξέρω, έχουμε μπλέξει με ανθρώπους οι οποίοι δεν αγαπάνε την Ελλάδα. Κύριε Δαμιανίδη, όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους, γι' αυτό ανησυχούμε, γι' αυτό τα γράφουμε κάθε μέρα και θα μας λένε οι αρατσιστές, θα μας λένε όπως θέλουν ακραίους. Εμείς, η δουλειά μας σαν δημοσιογράφοι που αγαπάμε τη χώρα μας είναι να λέμε την αλήθεια, όλα αυτά μεταξύ τους συνδέονται και σε λίγα χρόνια θα δούμε και μουσουλμανικό κόμμα στο κοινοβούλιο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εγώ εύχομαι να μην γίνει. Εύχομαι να μην γίνει, διότι μετά θα έχουμε βάλει. Εύχομαι να μην γίνει. Θα έχουμε βάλει μέσα στο λίκνο της δημοκρατίας, στην καρδιά της δημοκρατίας, θα έχουμε βάλει το λύκο εκεί μέσα. Ναι, βλέπετε όμως καμία αντίδραση. Δεν βλέπω καμία αντίδραση. Θα είναι και γκρίζο. Καμία. Νομίζω, δημοσιογραφικά δηλαδή το λέω, και αυτή τη στιγμή ασκώ κριτική έντονη για ακόμα μια φορά στη δικιά μας τη ράτσα, τη δημοσιογραφική, ότι είναι έσχος, ντροπή, προδοτικό το ότι δεν έχει γίνει ένα ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Να τους πει, παιδιά, κόφτε την πλάκα. Ναι. Εκεί στη Σκωτία, βάλτε κανένα single malt, καθίστε, πιείτε κανένα ουισκάκι και μην ασχολείστε με τη Θράκη μας. Αυτή η οργάνωση, η οποία αποτελείται και από άλλα κόμματα, από 49 κόμματα που έχουν. Προφανώς και έχει άλλα κόμματα. Στο καταστατικό της είναι υπέρ της αυτοδιάθεσης μειονοτήτων σε όλη την Ευρώπη. Και επίσης ο συμπρόεδρος είναι και ο Πέρε Αραγκονιές, ο οποίος είναι αυτοπροσδιορίζοντας πρόεδρος Καταλωνίας. Μα. Καταλαβαίνετε. Κατάλαβα. Ναι, κατάλαβα, ναι, ναι. Κατάλαβα. Εγώ να θυμίσω σε αυτό το σημείο, μιας και είπαμε για τις εθνικές μειονότητες, ότι πριν από κάνα χρόνο, περίπου τόσο, πήγε η Νέα Δημοκρατία να περάσει νομοσχέδιο, στο οποίο αναφερότανε μέσα
στην τροπολογία που πήγε να περάσει νύχτα, έκανε λόγο για εθνική μειονότητα. Ακριβώς. Και αν δεν υπήρχε, και το λέω γιατί αυτό το πήρε γραμμή, αν δεν υπήρχε ο Κυριάκος Βελόπουλος που θα είναι μετά το εδώ, θυμάμαι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, θα είχε περάσει σε νομοσχέδιο της χώρας μας αναφορά για εθνική μειονότητα. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο θρησκευτικές μειονότητες, όχι ακριβώς. Εθνικές μειονότητες. Μα να σας πω κάτι, είναι ντροπή τα ελληνικά ΜΜΕ, η συμπλειοψηφία τους δεν αναφέρουν σε αυτά τα ζητήματα. Όχι μόνο αυτό, αποθέωναν τον κύριο Μηταράκη την φωνή από το Πακιστάν. Ναι. Τον αποθέωναν. Ναι, 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 ναι. Και επίσης, να πω κάτι άλλο, παρένθεση, συγγνώμη, ναι, και να ολοκληρώσουμε, όχι φυσικά. Τα πακιστανικά social media στην Ελλάδα και τα πακιστανικά ΜΜΕ, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι οι Πακιστανοί στη χώρα μας έχουν κανάλια. Έχουν κανάλια στο YouTube βέβαια και κάποια ΜΜΕ. Συγγνώμη, αλλά μην το υποβιβάζουμε το YouTube και το TikTok. Εννοείται. Εννοείται. Αυτές οι ειδήσεις φτάνουν στην άκρη του κόσμου. Εννοείται. Ευχαριστούσαν τον κύριο Μηταράκη και τα έχωναν σε μια εφημερίδα η οποία είχε αποκαλύψει το ρεπορτάζ μου και υπερασπιζόταν τον κύριο Μηταράκη. Για τη συμφωνία. Είναι τυχαίο αυτό. Όχι βέβαια, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι αστείο, αλλά είναι για να γελάς. Έβλεπα τα σχόλια στο Facebook, σε κάποια social media, σε κάποια προφίλ, και ρωτούσαν κάποιοι από το Πακιστάν και λέγανε παιδιά πότε θα ανοίξουν οι θέσεις να έρθουμε στην Ελλάδα, να πάμε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αχ, αυτό. Μα το μήνυμα που περνάς είναι αυτό. Παιδιά, ελάτε στην Ελλάδα. Είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν σας πάει κανένας φυλακή. Θέλετε τα Χριστούγεννα να κατεβείτε στο Σύνταγμα. Κατεβείτε. Θέλετε να κάνετε πορεία κατά της Ινδίας. Μπορείτε να την κάνετε. Θέλετε να κάνετε ό,τι θέλετε στο κέντρο της Αθήνας, ναρκωτικό και όλα αυτά. Ελάτε. Δεν πρόκειται να πάτε φυλακή. Αλλά αν πηγαίναμε εμείς στο Ισλαμαμπάντ να κάνουμε πορεία για τις θρησκευτικές μειονότητες, δεν θα πηγαίναμε φυλακή. Το ξέρετε πολύ καλά, έτσι. Θα μας πηγαίνει κατευθείαν στη θανατική ποινή. Περί βλασφημίας που έχουν μια νομοθεσία στο Πακιστάν. Αντίο το κεφάλι. Έφυγε. Μιλάμε για απίστευτα κατά αυτά. Αυτό δεν είναι δημοκρατία. Θα αποχαιρέτησε τους όμους μας. Εναντίον των Ελλήνων. Πολύ σωστά. Δεν είναι δημοκρατία, είναι ρατσισμός απέναντι στους Έλληνες. Αγαπητέ συνάδελφε, Ανδρέα Μουτζουρούλια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα στο Focus FM. Και εγώ ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Εννοείται. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.